Το Αρχείο Ιστορίας Συνδικάτων της ΓΕΣΕΕ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας διοργάνωσαν ημερίδα στην Ναύπακτο με θέμα «Η αξία της συγκέντρωσης, διαφύλαξης, αξιοποίησης και προβολής των ιστορικών αρχείων του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στο Εργατικό Κέντρο Ναυπάκτου και την οργάνωση είχε αναλάβει το Αρχείο Ιστορίας Συνδικάτων Άριστος σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο. Το Άριστος είναι ένας φορέας της ΓΕΣΕΕ, ο οποίος έχει δημιουργηθεί ακριβώς με σκοπό να επισημανθούν, να συγκεντρωθούν και να καταγραφούν τα αρχεία του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, τόσο για την ιστορική του σημασία, όσο και για το λόγο ότι μέσα από τη γνώση αυτής της ιστορίας οι εργαζόμενοι μπορούν σήμερα να κατανοήσουν καλύτερα αυτό που συμβαίνει στην εργασία και στη ζωή τους και να δώσουν απαντήσεις σε σύγχρονα σημερινά προβλήματα. Αυτός είναι ο στόχος του Άριστος. Σε αυτό το πλαίσιο έχει οργανωθεί μια σειρά εκδηλώσεων στα εργατικά κέντρα όλης της χώρας που έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Αφενός μεν γίνεται ένα σεμινάριο επιμόρφωσης των διοικητικών υπαλλήλων των εργατικών κέντρων, των γραμματέων και άλλων μελών των διοικητικών συμβουλίων των συνδικάτων για το πώς θα κρατάνε, θα τηρούνε, θα οργανώνουν και θα διαχειρίζονται τα αρχεία τους αφενός αυτό. Αφετέρου δε πώς θα τα αξιοποιούν μέσα από πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε ένα άνοιγμα ευρύτερο στην κοινωνία δεδομένου ότι τα ζητήματα που απασχολούν τα συνδικαλιστικά, τα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος και τα συνδικάτα γενικότερα είναι ακριβώς θέματα που αφορούν όλη την κοινωνία στο βαθμό που έτσι αφορούν τους εργαζόμενους. Και το δεύτερο κομμάτι αυτών των εκδηλώσεων είναι εκδηλώσεις όπως η απόψινή, απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων βέβαια των σωματείων εργατικών κέντρων κλπ. Και έχουν ως στόχο να αναδείξουν σημαντικές πλευρές της ιστορίας του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και να ευαισθητοποιήσουν ένα ευρύτερο κοινό, ώστε να ενδιαφερθεί για τη διάσωση και αξιοποίηση αυτών των αρχείων και πάλι να κατανοήσει καλύτερα σημερινά προβλήματα στη βάση της γνώσης σελίδων της ιστορίας αυτού του κινήματος. Η έναρξη των εργασιών ξεκίνησε με ομιλία του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Μένιου Χάρου, ενώ στη συνέχεια τον λόγο πήραν ο Χρήστος Πολυζωγόπουλος, πρώην Πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ και Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας, ο κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης, πρώην Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕΕ και Ευρωβουλευτής, και ο Αλέκος Καλύβης, πρώην Αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Την κύρια εισήγηση επί του θέματος πραγματοποίησε η Κάλια Χατζηγιάννη, ιστορικός αρχαιονόμος, προϊσταμένη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Ευβίας και αντιπρόεδρος της Άριστος. Η ημερίδα έκλεισε με την απονομή τιμητικών πλακετών. Είναι μια πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου που έχει να κάνει με τα εγγένεια βεβαίως και την επαναλειτουργία σε αυτό το κτίριο του Εργατικού Κέντρου, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την κατάθεση προβληματισμών όχι μόνο με την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά με το από εδώ και πέρα θα έλεγα, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πρέπει να θρηστούν δυνάμεις για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, διότι και πολύ σύνθετα είναι και δυσεπίλητα. Είναι μεγάλη υποχρέωσή μας, θεωρώ, ότι εμείς οι άνθρωποι που έχουμε βγει από μια διαδικασία εκλογής από το λαό να στηρίζουμε το εργατικό κίνημα. Είμαστε σε μια κατάσταση δύσκολη για τη χώρα. Τα πράγματα είναι δύσκολα για όλους, και για τις οικογένειες και για το εργατικό κίνημα χρειάζεται να κάνουμε βήματα μπροστά, να αλλάξουμε πράγματα. Χρειάζεται όμως συνένεση και χρειάζεται ξεκάθαρος λόγος ότι για την κρίση δεν ευθύνονται ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε οι οικογένειες, ούτε οι νεολαίοι. Η δικιά μου παρουσία εδώ σημαίνει ότι απλά τιμώ τους ανθρώπους αυτούς που έχουν προσφέρει τόσα πολλά για την κοινωνία και για το δημοκρατικό πολίτευμα. Νομίζω είναι μια συνάντηση πολύ ενδιαφέρουσα για την προσπάθεια του Εργατικού Κέντρου. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την οργάνωση της υποδομής σε μια επαρχιακή πόλη όπως είναι η Ναύπακτος και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που εργάστηκαν ώστε να αναβαθμιστεί αυτός ο χώρος, να αποκτήσει έτσι μια προσωπικότητα, οφείλουμε να τους αναγνωρίσουμε και κόπο και έργο. Η αναγνώριση του έργου κάποιων ανθρώπων είναι μια συμπεριφορά ανθρώπινη που νομίζω ότι ενυπάρχει στη ζωή μας και πρέπει να υπάρχει γιατί οφείλουμε να επιδεικνύουμε γενναιότητα απέναντι σε εκείνους που κατά καιρούς προσφέρουν
ώστε να υπάρχει εξέλιξη σε σημαντικά πράγματα της ζωής, όπως είναι το εργατικό κίνημα, που αποτελεί μια προωθητική δύναμη υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων, κατάκτησης νέων, σε μια περίοδο που πραγματικά τα πάντα απειλούνται από μια λογική που έχει το στοιχείο του παραλογισμού.